Με 68 νέα οχήματα, 51 αποποδέκτες αυτοκινήτων και 4 φορητά ραντάρ ενισχύθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στην περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και το Ταμείο Συνοχής. Η επίσημη τελετή παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας και Ταξίαρχου, των Αντιπεριφερειακών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και Μαγνησίας. Η αστυνομία της Θεσσαλίας σήμερα εξοπλίζεται και εξοπλίζεται μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και κοινωνικής συνοχής, του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη μας τον κύριο Αγοραστό, γιατί με θέρμη στήριξε την ένταξη του να ενταχθούμε και εμείς ως αστυνομία στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να καταλήξουμε σήμερα να παραλάβουμε συνολικά αυτή τη στιγμή 68 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 48 είναι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και τα άλλα τα 20 είναι του Ταμείου Συνοχής. Θα συνεχιστεί και η παραλαβή και άλλων εξοπλιστικών ειδών για τις ανάγκες της αστυνομίας που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που μας έχει εντάξει, όπως προείπα, η Περιφέρεια. Πρόκειται για σύγχρονα αυτοκίνητα τα οποία στην ουσία θα αναβαθμίσουν τον ρόλο μας, την αστυνόμευση που θα παρέχουμε στους πολίτες για χάρη του κοινωνικού συνόλου. Σύγχρονα αυτοκίνητα, 4x4, συμβατικά, πομπή, ραντάρ, αυτοκίνητα τα οποία έχουν μεγάλη αυτονομία, 1000 χιλιόμετρα, αυτοκίνητα τα οποία καίνουν λιγότερο καύσιμο γιατί είναι αυτοκίνητα πετρελοκίνητα, αυτοκίνητα που χρειάζονται λιγότερη συντήρηση, αυτοκίνητα που παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους χρήστες που είναι αστυνομικοί μας και αυτοκίνητα που δίνουν τη δυνατότητα της καλύτερης αστυνόμευσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυξάνεται η δυναμικότητα του στόλου, μειώνονται τα έξοδα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια. Η ασφάλεια και ταχύτητα της επέμβασης της αστυνομίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αστέριο του Ματζόκα για τη συνεργασία, να ευχαριστήσω τον Μιχάλη του Χρυσοχοίδη και τον κύριο και τον Μιχάλη τον Καραμπαρίκη, ο οποίος είναι ο αρχηγός της αστυνομίας και ο υπουργός, για τη συνεργασία αυτή και το μήνυμα είναι συνεργαζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ενσυνείδηση και φτάνουμε στο αποτέλεσμα. Και σε λίγο καιρό θα έρθουν και οι 16 μηχανές, οι οποίες είναι και αυτές συνταγμένες στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα που εκπονείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με την αστυνομία. Τα προηγούμενα αυτοκίνητα έχουν έρθει και ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε και συνέχεια στο πρόγραμμα αυτό, γιατί θα εξοπλίζουμε και θα εξυγχρονίζουμε την αστυνομία, γιατί χρειαζόμαστε την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Την ασφάλεια στην οποία διεισδύουν οι επιθυμίες όλων των πολιτών και όλη της Θεσσαλίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχυθεί η αστυνομική διεύθυνση με 16 μοτοσυκλέτες τύπου δίκυκλης αστυνόμευσης και 3 αστυνομικά οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων υπηρεσιακού χρωματισμού που θα έχουν φωτεινή σήμανση με φάρο οροφής και ηχητική σήμανση με ίσο ηλεκτρονική σιρήνας.